ονομάζομαι Λιμπερίζα Στάθο και θα σα παρουσιάσω σήμερα την πληροφορική μου με θέμα επεξεργαστή, μεταγλωτιστή και προσωμιωτή τη HDL στο σύννεφο και ενό εργαλείου μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη σχεδίαση κινηματογραφών από τα αποτελέσματα τη προσωμιωτή. Η παρουσίαση ακολουθεί ένα απλό σχεδιάγραμμα. Έχουμε μια εισαγωγή. Θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση και στι λειτουργίε και θα καταλήξουμε με κάποια συμπεράσματα, καινοτομίε και μελλοντικέ επιτάσει. Αρχικά, βλέπουμε λοιπόν μια επέκταση στι εφαρμογέ διαδικτύου μετακίνηση τοπικών προγραμμάτων σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό οφείλεται κυρίω στι ταχύτητε που αναπτύσσονται συνεχώ και στην πολυπλοκότητα, στο μέγεθος, ας πούμε, των νέων κινητών συσκευών που μπαίνουν στο περιβάλλον αυτό, επιτρέποντας ουσιαστικά προγράμματα να τρέχουν σε διαφορετικά λογισμικά συστήματα και αρκετά γρήγορα με τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, για παράδειγμα με τη VHDL εδώ, στο προσκήνιο της Ελλάδας. Μία διαδικασία που θα μπορούσε πολύ να αποφεληθεί από αυτό είναι ο προγραμματισμός HDL. Ο προγραμματισμός αυτός ουσιαστικά αφορά τη σχεδίαση προγραμμάτων, δημιουργία προγραμμάτων που περιγράφουν τη σύνθεση μιας προγραμματιζόμενης πλακέτας συλλογικών πυλών για την εκτέλεση μία ή περισσότερων λειτουργιών. Καθώς η εκτέλεση ουσιαστικά είναι η σύνθεση σε πλακέτα, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και έτσι συνήθως τη μεταφέρουμε σε μία μεταγλώτηση και ενδιάμεση προσομοίωση ώστε να απασφαλματώσουμε αρκετά πιο γρήγορα το πρόγραμμά μας. Τα παραπάνω λοιπόν χαρακτηριστικά που μας προσφέρει το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελούν μια σημαντική επέκταση αυτής της διαδικασίας. Έτσι, ο σκοπός μας και ο στόχος που θέσαμε για αυτή την εφαρμογή ήταν η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την απλιστοποίηση και την μεταφορά ουσιαστικά της δημιουργίας και απασφαλμάτωσης ενός VHDL προγράμματος στο διαδίκτυο. Το πρώτο στόχο που θέσαμε ήταν η διευκόλυνση αυτή τη δημιουργία. Έτσι, δώσαμε ουσιαστικά στον χρήστη την δημιουργία έργου, τη δημιουργία αρχείων, την επεξεργασία του, τη μεταγλώτησή του, την προσομοίωσή του και επιπλέον λειτουργίε, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ουσιαστικά το πρόγραμμά του και μετά να το απασφαλματώσει με ακρίβεια. Ο δεύτερο στόχο που έχουμε αναθέσει στον εαυτό μα ήταν η μέγιστη προσιτότητα. Αυτή η προσιτότητα μας έδωσε αρχικά το πρώτο βήμα στο διαδικτυακό περιβάλλον και δεύτερον μας οδήγησε στην πολιτική δωρεάν χρήσης και ανοιχτού κώδικα. Θεωρητικά λοιπόν έχουμε σαν διαδικτυακή εφαρμογή χρησιμοποίηση της βασικής γλώσσης προγραμματισμού διαδικτύου. Έχουμε αποφασίσει για τη χρήση της PHP με MySQL καθώς συμφωνούμε με τα δικά μας δεδομένα ανοιχτού κώδικα και δωρεάν διανομής. Και έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια εξωτερικά εργαλεία στα οποία χτίσαμε, για παράδειγμα, στο bootstrap του θέμα εμφάνισης. Με την jQuery επεκτείναμε τη βιβλιοθήκη μας στη JavaScript. Κειμενογράφος Ace μας οδήγησε σε ένα πολύ εύχριστο περιβάλλον επεξεργασίας αρχείων. Και ο μεταγλωτιστής και προσωμιωτής GHDL ήταν το βασικό μας εργαλείο για τις παραπάνω λειτουργίες. Με αυτό επικοινωνούμε με ένα σκριπτάκι Shell, το οποίο χρησιμοποιεί ενδιάμεσα αρχεία εργασίας. Ξεκινώντας την ανάλυση υλοποίησης της εφαρμογής, βλέπουμε τη βάση δεδομένων. Η βάση αποτελείται από 8 πίνακες που είναι χωρισμένοι σε πίνακες χρηστών, πίνακες έργων, αρχείων και πίνακες εξαρτημάτων. Υπάρχουν δύο πίνακες προσωρινών καταχωρήσεων, το οποίο διαγράφουν τα δεδομένα τους μετά την χρήση τους. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση χρηστών, αφού ενεργοποιηθεί ο χρήστης, η εγγραφή του σε εκείνο το πίνακα διαγράφει. Επίσης, υπάρχει και ένα συνδετικό κρίκο, ένα πίνακα που συνδέει ουσιαστικά του χρήστε με τα έργα του. Και λοιπόν, προχωράμε στην ροή κίνηση τη εφαρμογή. Αντί να σα αναλύσω ουσιαστικά τον κώδικα, θα σα εξηγήσω πώ δουλεύει περίπου η εφαρμογή μα σε ένα αρκετά αφαιρετικό επίπεδο. Αρχικά, η εφαρμογή μα είναι χωρισμένη σε διαφορετικά αρχεία θεματικά πάντα, κρατώντα τα λειτουργικά αρχεία, αρχεία αρχηγοποίηση, εμφάνιση θέματο και τα αρχεία συγκεκριμένων σελίδων. Όταν ένας επισκέπτης προβάλλει τη σελίδα, εκτελείται στον εξυπηρετητή ένα σενάριο. Αυτό το σενάριο αρχικά καλεί τα αρχεία αρχικοποίησης, εμφανίζει ουσιαστικά αρχικοποιεί αντικείμενα, μεταβλητές κτλ.
από αυτό αναζητείται εάν έχει αιτηθεί κάποια ενέργεια. Η ενέργεια αυτή περνάει από διάφορα κομμάτια κώδικα, τα οποία ουσιαστικά ελέγχουν ποια ενέργεια είναι, αν είναι ασφαλές, αν έχει τα δικαιώματα χρήσης κτλ. Εκτελείται ένα μικρό κομμάτι κώδικα, το οποίο αποτελεί μοναδικό για αυτή την ενέργεια και το οποίο περιέχει διάφορα μικρότερα κομμάτια κώδικα, τα οποία είναι συνήθως μεθόδοι σε κλάσεις, που εκτελούν επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Αυτά συνήθως αποτελούν και την επικοινωνία μας με τη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα εισάγονται στο θέμα εμφάνισης και εκτελείται το σενάριο της συγκεκριμένης σελίδας που ιτήθηκε. Έτσι ολοκληρώνεται η εμφάνιση των αποτελεσμάτων και εισάγονται κάποιοι ακροατές γεγονότων JavaScript για να γίνει πιο δυναμική η σελίδα ανάλογα με τις απαιτήσεις της. Αντίθετα στη ροή Ajax, έχουμε την αποστολή μιας αίτησης, την εκτέλεση της ενέργειας και έπειτα επιστρέφονται τα δεδομένα συνήθως με τύπο JSON για να είναι πιο εύκολο στην επεξεργασία του από το JavaScript. Τα επίπεδα ασφαλείας που έχουμε υλοποιήσει είναι αρχικά ο έλεγχος των δεδομένων που λαμβάνει η εφαρμογή μας, συνήθως με post και get, τα οποία είτε ελέγχονται σαν γενικά φίλτρα, ας πούμε αν είναι ακέραιοι αριθμοί ή κάτι τέτοιο, μπορεί να ελεγχθούν από κανονικές εκφράσεις για λίγο πιο συγκεκριμένους τύπους και φυσικά υπάρχουν και ο έλεγχος συγκεκριμένων τιμών, αν υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες αρτινές που μπορούν να ελεγχθούν, ας πούμε ο χρήστης, το έργο κτλ. Το δεύτερο επίπεδο είναι η χρήση PDO για τις ερωτήσεις μας στη MySQL. Το PDO από μόνο του εισάγει μια παραπάνω λειτουργία ασφαλείας, αλλά μας επιτρέπει και μια πολύ δυνατή επιπλέον λειτουργία, η οποία είναι η προετοιμασία ερωτημάτων. Με αυτή τη λειτουργία ουσιαστικά προετοιμάζουμε κάποιο ερώτημα και όταν εισάγουμε πάνω του μεταβλητές, αυτές οι μεταβλητές έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο, δεν μπορούν να θεωρηθούν για παράδειγμα συνέχεια του ερωτήματος. Και σαν τρίτο ξεχωριστό επίπεδο, έχουμε την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων του χρήστη σε κάθε ενέργεια. Καθώς δεν έχουν όλοι οι χρήστες τα ίδια δικαιώματα και δεν έχουν όλοι οι χρήστες τα ίδια δικαιώματα στις ίδιες λειτουργίες. Για παράδειγμα, ένας χρήστης δεν μπορεί να επεξεργαστεί το έργο ενός άλλου χρήστη. Έτσι, κάθε λειτουργία που κάνουμε ελέγχεται από διάφορα βήματα πριν από κάθε ας πούμε, τελειωτική ενέργεια. Πριν αλλάξει κάτι, πριν εμφανίσουμε κάτι. Το εργαλείο σχεδίασης σχηματομορφών αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος του βρίσκεται στον περιηγητή του χρήστη και είναι σε JavaScript και το δεύτερο μέρος του βρίσκεται στον εξυπηρετητή σε PHP. Το πρώτο μέρος αρχικά δίνει μια αίτηση στον εξυπηρετητή ότι απαιτεί τις σχηματομορφές για ένα συγκεκριμένο αρχείο VCD. Ο επεξεργαστής αναλύει αυτό το αρχείο αν χρειάζεται και τοποθετεί τα δεδομένα του σε ένα ενδιάμεσο αρχείο JSON. Αν δεν χρειάζεται, αν υπάρχει ενημερωμένο JSON, δηλαδή αρχείο, προσπερνάμε την ανάλυση για να ελαφρύνουμε τον επεξεργαστή, τον εξυπηρετητή. Επιστρέφουμε τα δεδομένα αυτά και το JavaScript ουσιαστικά περνάει στην εμφάνισή του ως μια λίστα σημάτων και την εισαγωγή ακροατών για τα γεγονότα που δίνονται. Η πιο βασική λειτουργία προφανώς είναι η σχεδίασή του, η οποία γίνεται ως εξής. Εισάγουμε ένα Canvas στοιχείο HTML5. Το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε πάνω του με τη χρήση JavaScript. Ουσιαστικά είναι λειτουργίες WebGL, μιας προγραμματιστικής εμφάνισης, ξέρω εγώ, χρησιμοποιώντας κάρτα γραφικών. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Η λειτουργία αυτή λοιπόν γίνεται σχεδιάζοντας κάθε σήμα ξεχωριστά, κάθε επιλεγμένο σήμα τουλάχιστον, το οποίο έχει συγκεκριμένο μήκος παλμών, ανάλογα με το πόσες διαφορετικές ελάχιστες αλλαγές τιμής έχουμε, πόσες εμφανίζουμε τουλάχιστον. Μπορεί δηλαδή ένα σήμα σε αυτό που εμφανίζεται στο χρήστη να αλλάζει 20 διαφορετικές τιμές, έχει προφανώς διαφορετικό μήκος παλμού από αυτό που εμφανίζεται 200 τιμές. Και το ύψος παλμών είναι συγκεκριμένο με βάση τις επιτρεπτές τιμές, που συνήθως είναι 0,1 και μια ενδιάμεση τιμή για τα σήματα που δεν έχουν συγκεκριμένη τιμή. Έτσι λοιπόν σχεδιάζουμε το κάθε σήμα ξεχωριστά και ουσιαστικά βάζουμε το ένα σήμα κάτω από το άλλο φτιάχνοντας γύρω τους ένα περιεχόμενο, μια κλίμακα ας πούμε χρονική και σημάτων. Ας τα δούμε λίγο σαν λειτουργίες για να καταλάβετε καλύτερα. Εμφανίζουμε προφανώς τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης έργων και αρχείων στο χρήστη που επιτρέπουν την επεξεργασία, δημιουργία, μεταφόρτωση κτλ. Και έχουμε κάποιες εξειδικευμένες λειτουργίες, οι οποίες είναι η προσομοίωση, η μεταγλώτηση,
και η ανάλυση των αποτελεσμάτων προς ομοίωσης. Επίσης, εισάγουμε κάποιες λειτουργίες διαμοίωσης εργών και αρχείων, όπου επιτρέπουμε σε ένα χρήστη ας πούμε, να έχει δημόσια έργα, ώστε να μπορεί να τα εμφανίσει σε άλλους χρήστες, μπορεί να εισάγει άλλους προγραμματιστές στο έργο του, ώστε να μπορεί να γίνει προγραμματισμός από μία ομάδα. Και έχουμε και την λειτουργία εξαρτημάτων. Αρχικά δούμε την ανάλυση προσομοίωσης τώρα. Η προσομοίωση μας δίνει ουσιαστικά ένα BCD αρχείο. Αυτό περιέχει τις αλλαγές τιμών κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης σε κάθε σήμα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στην ανάλυση είναι να εμφανίζουμε τις κυματομορφές του κάθε σήματος που επιλέγει ο χρήστης, δίνοντας το επιπλέον εργαλεία για να τις αναλύσει καλύτερα. Ένα βασικό από τα εργαλεία είναι οι δείκτες προσωρινών και μόνιμων τιμών, όπου φαίνεται εκεί πέρα ίσως με μια πολύ αχνή κόκκινη υποτίθεται γραμμή, η οποία βγάζει τα σημαδεμένα με κίτρινο τις τιμές του κάθε σήματος για εκείνη τη χρονική στιγμή που έχει επιλέξει ο χρήστης. Και όπως βλέπετε, μπορούμε να αναλύσουμε σήματα μεγάλου μήκους, για παράδειγμα από το 2 μέχρι το 0, μπορεί να αναλυθεί στα 3 επιμέρους σήματα, ώστε να τα δει ίσως πιο λεπτομερώς ή καλύτερα για τον χρήστη. Επιτρέπεται επίσης η αλλαγή χρονικής κλίμακας, το γνωστό zoom in και out, και μετακίνηση του πάνω σε αυτή. Δίνονται και άλλες πλέον λειτουργίες, οι οποίες ουσιαστικά επιτρέπουν γενικά την λήψη εικόνας, την αλλαγή του τύπου δεδομένων από διαδικά, δεκαδικά, δεκαεξαδικά κτλ. Και έτσι ολοκληρώνεται ένα σύνολο ας πούμε, λειτουργιών που επιτρέπει ένα καλά δομημένο μεγαλείο ανάλυσης του κυματογραφού. Τώρα στα εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα είναι οι γνωστές περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού βιβλιοθήκες. Ένας χρήστης μπορεί να φτιάξει ένα αρχείο το οποίο περιέχει μια αρκετά επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να δημοσιευτεί ως εξάρτημα, δημοσιεύοντας το αρχείο του, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να εγκρίνει κάποιος διαχειριστής για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλές και ότι είναι χρήσιμο, και το οποίο μπορεί να ενημερώσει μετά ο χρήστης κάνοντας αλλαγές πάνω του είτε στο δικό του έργο όπως το χρησιμοποιεί, είτε απευθείας στο αρχείο όπως το δίνει εδώ πέρα. Ο διαχειριστής πάλι πρέπει να εγκρίνει τις αλλαγές και μπορεί να τις διορθώσει αν θέλει, και ο κάθε χρήστης μπορεί πλέον να κατεβάσει τα εξαρτήματα και να τα εισάγει σε δικά του έργα. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα επίπεδα χρηστών. Υπάρχει αρχικά ο επισκέπτης, ουσιαστικά ένας απλός επισκέπτης δεν θεωρείται πλέον χρήστης, θεωρείται απλώς κάποιος που μπαίνει στη σελίδα για πρώτη ίσως φορά. Του δίνονται οι δυνατότητες να δει έργα, δημόσια έργα, και η δυνατότητα να έχει ένα δικό του προσωπικό προσωρινό έργο, το οποίο όμως είναι ιδιωτικό και έχει περιορισμένες δυνατότητες. Αυτή η δυνατότητα δίνεται με τη χρήση Session ID. Είναι ένας αριθμός ουσιαστικά που αντιπροσωπεύει το έργο του. Στο επόμενο επίπεδο έχουμε το συνδεμένο χρήστη, ένας χρήστης που έχει δημιουργήσει λογαριασμό και έχει επαληθεύσει τον λογαριασμό του. Αυτός ο χρήστης μπορεί πλέον να δημιουργήσει διαφορετικά έργα, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του πάνω σε αυτά και μπορεί να τα διαμοιραστεί με άλλους χρήστες, μπορεί να γίνει συγγραφέας σε έργα άλλων χρηστών και μπορεί να αλληλεπιδράσει προφανώς με όλες τις λειτουργίες των εξαρτημάτων. Τέλος, έχουμε τον διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία όλης της σελίδας. Του δίνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης έργων, χρηστών και εξαρτημάτων, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για να ουσιαστικά να καλυφθεί ότι η σελίδα λειτουργεί με το σωστό σκοπό της και ότι δεν υπάρχουν κακοήθες προσβάσεις, ας πούμε, πάνω σε αυτήν. Επίσης, ο κάθε διαχειριστής θεωρείται ένας συνδεμένος χρήστης. Τώρα, παρόμοια εργαλεία. Υπάρχουν διάφορα που δεν εκτελούν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. Υπάρχει το πιο γνωστό στο Smolensim, που είναι ένα τοπικό πρόγραμμα. Είναι περιορισμένο βέβαια στη χρήση του σε Windows και παρόλο που δίνει αρκετής ουσιαστικά την συγγραφή και προσομοίωση διαφορετικών γλωσσών HTML, η διάθεση του δεν είναι δωρεάν. Περιορίζεται στις 21 μέρες δωρεάν χρήσης. Παρόμοια το Vivado Design Suite, είναι ουσιαστικά μια καινούργια επέκταση του ModelSim. Είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να το αντικαταστήσει από τη Xilinx και περιέχει παρόμοιους περιορισμούς. Είναι ένα τοπικό πρόγραμμα, δηλαδή έχει συγκεκριμένα λειτουργικά σύμματα στα οποία λειτουργεί και έχει και αυτό σαν εμπορικό πρόγραμμα περιορισμένη δωρεάν χρήση. Το Icarus Verilux, το τελευταίο τοπικό πρόγραμμα που βλέπουμε,
Έχει μια πληθώρα λειτουργικών συστημάτων τα οποία μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν διαθέτει κάποια ανάλυση της προσομοίωσης. Θέλει εξωτερικά προγράμματα τόσο για την ανάλυση τους, όσο για τη σύνθεσή τους, ίσως σε πλατιέτα κλπ. Τώρα στο διαδικτυακό περιβάλλον βλέπουμε το iVerilog, που χρησιμοποιεί το iCaps Verilog σαν τερματικό πρόγραμμα που τρέχει από πίσω του, αλλά περιορίζεται από παρόμοιους περιορισμούς. Ουσιαστικά δεν μπορεί να δείξει αποτελέσματα προσομοίωσης σε κυματομορφές κτλ. Έχει μόνο έξοδο σαν τερματικό. Το EDA Playground είναι ουσιαστικά το πιο κοντινό στη δικιά μας εφαρμογή. Είναι διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά παρόλο που επιτρέπει την μεταγλώτιση και προσομοίωση VHDL προγραμμάτων, δεν επιτρέπει με δωρεάν μεταγλώτιστες. Οπότε είναι περιορισμένο και αυτό σε μια εμπορικότητα, όχι από το ίδιο, αλλά από τις μεταγλωτιστές που χρησιμοποιεί. Επίσης, έχει περιορισμένες δυνατότητες διαμοίρασης των έργων και των αρχείων του και δεν διαθέτει τόσο ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης αποτελεσμάτων στο δικό μας. Έτσι λοιπόν, η καινοτομία που έχουμε δημιουργήσει εδώ είναι ένα σύνολο λειτουργιών, τα οποία αποτελούνται από την προσιτότητα αρχικά της εφαρμογής μας σαν διαδικτυακή, την δωρεάν χρήση του και την πολιτική του ανοιχτού κώδικα, την ολοκληρωμένη του διαχείριση χρηστών, έργων, αρχείων κτλ., την συλλογικότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και διαμοίρασης τους, τόσο των ίδιων των προγραμμάτων όσο και εξαρτημάτων χρήσιμων για ανάπτυξη άλλων προγραμμάτων, προφανώς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης όλου του συστήματος. Τώρα κάποιες μετρήσεις και αποτελέσματα. Αρχικά, οι μετρήσεις κώδικα που βλέπετε αριστερά είναι μετρήσεις κώδικα που αφορούν το συνολικό εργαλείο. Αυτές οι μετρήσεις περιέχουν πολλές γραμμές κώδικα που είναι από εξωτερικά εργαλεία, όπως το Bootstrap, το jQuery. Οπότε εστιάζουμε σε αυτό που έχουμε αναπτύξει εμείς και στην PHP. Στην PHP τώρα βλέπετε ότι έχουμε σχολιασμένες γραμμές σε ένα μικρό ποσοστό, περίπου 5-6%. Γιατί έχουμε σχόλια σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάθε κομμάτι κώδικα δηλαδή που εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, υπάρχουν σχόλια που το περιγράφουν στους εισόδους, εξόδους και στην ίδια τη λειτουργία. Αυτό περιορίζει μεν τα σχόλια που έχουμε, απ' την άλλη όμως δεν έχουμε σχόλια σε κάθε γραμμή που ίσως θα δυσκόλευαν τη συνολική αντίληψη του προγράμματος. Παράλληλα, έχουμε λογικές γραμμές περίπου στο 30%. Οι λογικές γραμμές κώδικα αντιπροσωπεύουν τον κώδικα που πραγματικά εκτελείται, εκτός κενών γραμμών, brackets, σχόλια κτλ. Το οποίο είναι ένα μικρό ποσοστό, το οποίο αποδεικνύει ότι ο κώδικας μας είναι γραμμένος για να γίνει εύκολα κατανοητικά από τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή χωρισμένος με κενές γραμμές μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών, με σχόλια, με διάφορα τέτοια. Και βλέπουμε ότι έχουμε τη χρήση κλάσεων, στις οποίες περιέρχονται αρκετές μικρές μεθόδοι, με μέσο μέγεθος 5 γραμμές. 5 γραμμές είναι λίγες γιατί αντιπροσωπεύουν τις μεθόδους που έχουν πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι μεθόδοι αυτές είναι ουσιαστικά μαύρα κουτιά, στα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε επαναλημμένα για διάφορες συγκεκριμένες λειτουργίες. Μπορούμε να προσθέσουμε εύκολα νέες μεθόδους για να επεκτείνουμε τη λειτουργία μας και μπορούμε ουσιαστικά να επεκτείνουμε έτσι γενικά την όλη εφαρμογή μας με ευκολία, αφού έχει συγγραφεί με έναν εύκολα συντηρήσιμο και εύκολα κατανοητικό κώδικα. Τώρα κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις προτείνουμε. Αρχικά, μια πολύ σημαντική μελλοντική επέκταση που θα μπορούσε να γίνει είναι ανάπτυξη εσωτερικού εργαλείου προσομοίωσης και μεταγλωτισμού. Μια τέτοια επέκταση θα μας βοηθούσε τόσο στην μεγάλη αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών, όσο και στην δικιά μας εξειδίκευσή του στο δικό μας εργαλείο. Σαν πρώτο βήμα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή της δεύτερης επέκτασης που προτείνουμε, η οποία είναι η υποστήριξη νέων γλωσσών HDL, για παράδειγμα η Verilog. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σχεδιάσουμε αυτό την πρώτη επέκταση ένα δικό μας εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίζει ταυτόχρονα άλλες γλώσσες, οι οποίες θα προσελκύσουν διαφορετικό κοινό και θα θωρακίσουν την εφαρμογή μας σε περίπτωση που για τον ΑΒ λόγο η VHDL δεν χρησιμοποιείται πλέον. Σαν τρίτο, λίγο διαφορετικό, μια επέκταση ας πούμε, που προτείνουμε σαν μια διαφορετική επικοινωνία, είναι η εισαγωγή μαθησιακού περιεχομένου, που θα επιτρέψει τη χρήση της εφαρμογής μας όχι μόνο από έμπειρους προγραμματιστές, αλλά από αρχάριους που θέλουν να ασχοληθούν και να
Varför är det här programmet som vi existerar? Πήραν την παρουσίασή μου, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Απορίες λοιπόν, ερωτήσεις. Να σου κάνω καμία ερώτηση. Ναι, φυσικά. Αν κατάλαβα καλά, ο μεταγνωτιστής και ο προσωμιωτής χρησιμοποιείς είναι μαζί, δεν είναι... Ναι, είναι έτσι, έτσι. Προφανώς, δεν είσαι περίπτωμα. Κερδίζουν κάτι αυτά από το να είναι στο σύννεφο και όχι, ας πούμε, στο ναι, και... Γιατί φανταστείτε ότι μπορείτε να κάνετε όλη τη διαδικασία προγραμματισμού, να βάλετε αρχεία, να τα επεξεργαστείτε, να τα μεταγλωτιστείτε και... και να τα προβάλλετε ουσιαστικά, να τα προσωμιώσετε μέσα από το κινητό σας, μέσα από ένα τάμπλετ. Αυτές οι συσκευές έχουν μεν τώρα πια ουσιαστικά δυνατούς επεξεργαστές και RAM κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετά δυνατές και δεν υποστηρίζονται από πολλά προγράμματα, κυρίως τοπικά όπως το Model Sim ας πούμε, ή το Vivado Design Sim. Δεν μπορούν να τα σηκώσουν δηλαδή. Άρα ουσιαστικά ναι. Δεν κερδίζει τόσο πολύ εφαρμογή, αλλά η ευκολία στο να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Όταν ρώτησα, δηλαδή, αν κερδίσει κάτι εφαρμογή, δηλαδή, αν θα τρέξει πιο γρήγορα, δηλαδή, σε μια προσωμείωση, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, απλώς πετυχαίνουμε το στόχο μας ώστε να είναι πιο προσιτή. Αλλά δηλαδή, είναι στο ότι θα έχει μεγάλη διευκόλυνση ότι, ότι από το κινητό σου μπορεί να παίξει μέσα στο browser. Ή προσιτότητα. Δεν χρειάζεται να υποστηρίζουμε κάποιο λειτουργικό, υποστηρίζεται αυτόματα κοντά σε ένα συγκεκριμένο εξυπηρετητή. Τελευταία ερώτηση. Μαζεύεις κάποιες θεραπείες παρατάσεις, έχεις ελέγξει αν είναι σωστά αυτά. Για ποιο πράγμα μιλάμε. Μαζεύεις κάποια αποτέλεσμα προσομοίωση. Ναι, φυσικά. Μπορούμε να σας το δείξουμε. Όχι να το δείξετε, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Σε ρωτάω αν το έχει ελέγξει ότι αυτό που μα δείχνει είναι σωστό. Ναι, το αποτέλεσμα που σου μίσου βγαίνει ουσιαστικά από ένα VCT. Έχω ελέγξει ότι τα αποτελέσματα του VCT είναι. Πώς βγαίνει αυτό λοιπόν. Λοιπόν, το VCT είναι ουσιαστικά ένα αρχείο που καταγράφει το κάθε σήμα που περνάει μέσα από το πρόγραμμα. Αυτό είναι η έξοδο του προγράμματο. Και ναι. Έχει ουσιαστικά συγκρατεί τι αλλαγέ τιμών. Προφανώ αυτό είναι σωστό το αρχείο αυτό που βγάζει το. Άρα αυτό που δείχνεις εσύ είναι σωστό. Ναι, αυτό λέω, ότι το έχω ελέγξει, είναι σωστά και προφανώς από τον τρόπο υπολογοποίησης, αν δείτε στην ανάλυση μου στο εργαλείο σχεδιά συστηματομορφών, φαίνεται ότι είναι σωστό, δηλαδή... Εγώ θα περιμένα, επειδή μας έδειξες και σε μια από τις τελευταίες διαδικασίες, ότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία κάνουν λίγο πολύ μια αντίστοιχη δουλειά. Ναι. Όχι ότι δεν και καλά αυτά θα το κάνουν σωστά ή κάτι. Σίγουρα, αλλά αφού είναι ξέρω εγώ είτε εμπορικά με δωρεάν 20 ημέρες, θα περίμενα ξέρω εγώ, να πεις ορίστε αυτό το που σας δείχνω εγώ τώρα. Είναι και το ίδιο αποτέλεσμα που βγάζει και το άλλο. Το, α, το, θέλετε το, να το συγκρίνουμε σαν αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτό δεν το έχω κάνει για λίγο. Είναι σαν να. Εσύ έντος βάρος προφανώς αυτό ήθελε να κάνει μια διεπιφάνεια ουσιαστικά μεταξύ ενός υπαρκτού λογισμικού που σε διευκολύνει. Αλλά ξέρω, δεν είναι απαραίτητο ξέρω, ότι τη διεπιφάνειά σου την έχει κάνει. Μπορεί να λειτουργήσει σωστά σαν διεπιφάνεια, αλλά ξέρω, το τελικό χρήστο ενδιαφέρει και αυτό που βγάζει στο τέλο είναι και σωστό. Ναι, δηλαδή είναι μια εξασφάλιση ότι. Όχι να φαίνεται ωραίο, να είναι και σωστό το. Δηλαδή. Αυτό που φαίνεται ωραίο. Ουσιαστικά εννοείται αν το GHDL δουλέψει. Δηλαδή. Όχι, αν το πει σαν δουλέψει. Αν το επεκτείνει σαν το VCD. Ναι, αυτό είναι αυτό. Μπορεί να έχει βάλει και ένα δικό σου αρχείο εκεί πέρα να δείχνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα καταλάβω, α πούμε, κατάλαβε. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια διαβεβαίωση. Το δηλαδή, αυτό θα τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάποια γρήγορη επιβεβαίωση. Για αυτό δηλαδή, όχι, προφανώς δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Ναι. Απλώς δηλαδή γράφει στον τίτλο ότι έχει κάνει επεξεργαστή μεταγλωτιστική προσωμιωτή, αλλά πουθενά δεν δείχνει μια επιβεβαίωση στο, όσον αφορά την εγκυρότητα του τελικού αποτελέσματος. Δείχνει δηλαδή ότι δουλεύει το όλο θέμα, το όλο σύστημα. Αλλά δεν μου δείχνει και ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα ότι ορίστε, ξέρεις, αυτό έπρεπε να επιτύχει. Και όντω αυτό σου δείχνει και δεν σου δείχνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ίσω θα μπορούσε να προσθέσει και κάτι τέτοιο. Δηλαδή. Δηλαδή, είναι σαν να σου κάνω μια ερώτηση, ξέρω εγώ, στο MATLAB, ας πούμε. Κάνω μια γραφική παράσταση ημιτών και θα μου δείξει ένα ημίτων και θα πω, ναι, όντω αυτό είναι το ημίτων. Εδώ, ας πούμε, δεν ξέρω ότι όντω πρέπει να βγαίνει αυτή. Αυτά τα 1-0 και το... Αυτό φαίνεται από την ίδια δικηματομορφή, ουσιαστικά σε έναν full ladder, ας πούμε. Βάζουμε τα σήματα που θα μπουν σαν εισόδη και βλέπουμε το σήμα που θα μπουν σαν εισόδη. Θα μπορούν να περιγράψουν πλήρως το πρόβλημα, δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι αυτό, ότι θα πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα και όντως θα το κάπως έτσι, δηλαδή. Κατά. Δηλαδή θα περίμενα να έχεις πιο πολλά τέτοιου είδους αποτελέσματα, γιατί
βάζει τον τίτλο ότι έχει και σχεδία σχηματομορφών και έψαξα και μία σχηματομορφή όλη και ναι, έχω... σε 100 σελίδες. Η αλήθεια είναι ότι έχω εστιάσει στην, στην υλοποίηση και στην περιγραφή του προγράμματος παρά στο αποτέλεσμα σου. Για θέματα κλιμάκωσης καθόλου, δηλαδή άμα αυτό 100 χρήστες αυτό να το χρησιμοποιούν, τι περιμένουμε να δούμε, ας πούμε θα αντέξει ο σερβερ, θα πόσα queries γίνονται κτλ. Αυτό εξαρτάται πολύ βέβαια από το σερβερ, αλλά έχουμε προσπαθήσει να το περιορίσουμε. Για παράδειγμα υπάρχουν στην έβρεση, στην ανάλυση των κλιματομορφών από το VCD, χρησιμοποιούμε διάμεσα αρχεία ώστε να περιορίσουμε την επιβάρηση του σερβερ, τα JSON αρχεία ας πούμε. Τα οποία προσπερνάνε κάποιες λειτουργίες που θα γινόταν και θα επιβαρύνανε τους σερβερ. Επίσης, έχουμε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται σχεδίαση της βάσης δεδομένων ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις αιτήσεις που θα γίνουν σε αυτήν. Και γενικά, έχουμε προσπαθήσει να το περιορίσουμε. Από εκεί και πέρα, όμως, εξαρτάται πολύ από τον ίδιο του σερβερ. Γιατί ο κάθε εξυπηρετητής που προσπαθεί να εξυπηρετήσει 100 άτομα πρέπει να είναι ένας εξυπηρετητής που να μπορεί να τα εξυπηρετήσει αυτά. Κάποια ερώτηση από το κοινό, οτιδήποτε. Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν.